Με μοναδικό θέμα την τραγωδία στα Τέμπη, συνεδριάζει την πέμπτη το Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι, θα έχει επιστρέψει, Λίνα, καλό μεσημέρι, ο κύριος Γεωραπετρίτη από την uh, Θεσσαλονίκη. Σε λίγη ώρα επιστρέφει, που, αφού επόπτευσε τον, τον σταθμό uh, τηλεδιοίκηση που βρίσκεται uh, στο σημείο. Θα έρθει, λοιπόν, uh, στο Υπουργικό Συμβούλιο, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις... Μετά από αυτό το εντό εισαγωγικών διήμερο ταξίδι σε Λάρισα και Θεσσαλονίκη, εποπτεύοντας το σιδηροδρομικό δίκτυο. Αυτό λοιπόν θα είναι το ένα και μοναδικό α, στοιχείο, θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί το Υπουργικό Συμβούλιο. Ενώ την α, Παρασκευή, θα πρέπει να σου πω το πρωί, ο Κυριάκο Μητσοτάκη θα επισκεφθεί στο πλαίσιο των τακτικών ενημερώσεων την Πρόεδρο τη Δημοκρατία, προκειμένου να την ενημερώσει για τι αποφάσει τη κυβέρνηση σχετικά με την αντιμετώπιση αυτή τη κρίση και βέβαια των α, παρεμβάσεων που αναμένεται να κάνει ώστε να είναι ασφαλέ πια το σιδηροδρομικό δίκτυο. Ε, καταλαβαίνεις ότι ε, όλα δείχνουν ότι οι εκλογές α, πια απομακρύνονται. Αυτό το σενάριο, το επικρατέστερο σενάριο για το οποίο μιλούσαμε όλες ε, τις προηγούμενες εβδομάδες πριν το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη για τις 9 Απριλίου α, πηγαίνει α, πολύ πιο α, μακριά. Όλα δείχνουν ότι ακόμα και η μετάθεση των εκλογών για δύο εβδομάδες ε, φαίνεται ε, αδύνατο σενάριο και να σου πω, Λίνα, γιατί... Ε, θα πρέπει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα να γίνουν πράγματα που δεν θα έχουν προλάβει να γίνουν. Η Επιτροπή δεν θα έχει προλάβει να ολοκληρώσει το πόρισμά τη. Η δικαιοσύνη δεν θα έχει τρέξει. Καταλαβαίνει ότι δεν θα έχουν υλοποιηθεί τα έργα που θα πρέπει να υλοποιηθούν στο σιδηροδρομικό δίκτυο, ώστε και να λειτουργήσει από τη μια και από την άλλη όμω να είναι ασφαλέ για να εμπεδοθεί ξανά η εμπιστοσύνη στον κόσμο ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το τρένο. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν όλα δείχνουν ότι οι εκλογέ θα πάνε ε, πιο μετά, θα μετακινηθούν μακρύτερα, ε, Λίνα, με το πιθανότερο σενάριο να δείχνει πια εκλογές το Μάιο.